Βασίλισσα Ελισάβετ. Η αμύθιτη περιουσία της. Αχανείς εκτάσεις, κάστρα, μέχρι και αιωλικά πάρκα. Η βασίλισσα διήγε βασιλικό βίο, για τον οποίο πλήρωναν οι Βρετανοί φορολογούμενοι. Αφήγηση Ζήνα Γκουριώτη. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε συγκεντρώσει στη διάρκεια της 70 ετούς βασιλείας της μια προσωπική περιουσία, την οποία οι Sunday Times υπολογίζουν σε 370 εκατομμύρια στερλίνες. Και ένα μέρος της είναι γνωστό και το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Όμως ένα άλλο είναι ιδιωτικό. Η βασίλισσα διήγε βασιλικό βίο, για τον οποίο πλήρωναν οι Βρετανοί φορολογούμενοι, και απολάμβανε επίσης τα έσοδα από μια γιγαντιαία ιδιωτική περιουσία, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν είναι πλήρως γνωστές. Η βασιλική χορηγία. Οι δαπάνες που συνδέονται με τις επίσημες δραστηριότητες εκπροσώπησης της βασίλισσας ή μελών της οικογένειάς της καλύπτονται από μια ετήσια χορηγία του Υπουργείου Οικονομικών, που για το 2021-2022 έφτασε τα 86 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 99 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει ένα ποσό που χορηγήθηκε για 10 χρόνια για την ανακαίνιση των ανακτόρων του Buckingham. Χωρίς να υπολογιστεί το επιπλέον ποσό, η χορηγία αυτή αντιστοιχεί στο 15% των εσόδων από την περιουσία του Βρετανικού στέματος, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτάσεις γης, άλλα ακίνητα, άδειες για αιωλικά πάρκα και τις οποίες τα έσοδα αποδίδονται στο Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ενός νόμου του 1760. Η βασιλική χορηγία χρησιμεύει κυρίως για να αμείβονται οι περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι των Windsor. Το ιδιωτικό πορτοφόλι. Ως ιδιωτικό πορτοφόλι χαρακτηρίζονται τα ιδιωτικά έσοδα της βασίλισσας. Προέρχονται από τις εισπράξεις ύψους περίπου 650 εκατομμυρίων λιρών, από ενεργητικά του δουκάτου του Λάνκαστερ, το οποίο από το μεσαίωνα αποτελεί ιδιοκτησία του βασιλικού οίκου. Περιλαμβάνει περίπου 315 πολυτελεία ακίνητα, κατοικίες και εμπορικές ιδιοκτησίες, καθώς και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης. Τα έσοδα από αυτή την κολοσιαία περιουσία ανήλθαν το τελευταίο οικονομικό έτος σε περίπου 24 εκατομμύρια στερλίνες, ποσό που η βασίλισσα μοιράζει εν μέρη στους συγγενείς της. Αυτά τα ιδιωτικά έσοδα φορολογούνται εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για επίσημα καθήκοντα. Η βασίλισσα χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για τα έξοδα συντήρησης των ιδιοκτησιών της, του Μπαλμόραλ και του Σάντριχαμ, δύο πολύ δαπανηρών ιδιωτικών κατοικιών, των οποίων είναι όμως ιδιοκτήτρια, λέει ο Ντέιβιντ Μακλιούρ, συγγραφέας ενός βιβλίου για τα οικονομικά του στέματος. Χρησιμοποιεί επίσης τα χρήματα αυτά για να επιδοτήσει άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τα οποία δεν λαμβάνουν δημόσιο χρήμα, συνεχίζει, ερωτηθείς από το γαλλικό πρακτορείο. Μολονότι ένα μέρος των χρημάτων αναδιανέμεται στα παιδιά της, ο Άντριου, ο οποίος έχει περιπέσει σε δυσμένεια εξαιτίας των σχέσεών του με το χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, σε βάρος του οποίου είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα και παιδεραστία, δεν πρόκειται να λαμβάνει πλέον από τα χρήματα αυτά, καθώς έχει αποκλειστεί από τη μοναρχία. Ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Ο πύργος Μπαλμόραλ εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια λίρες, περίπου και η εξοχική επαυλή της στο Σάντριχαμ στα 50 εκατομμύρια. Ορισμένα στοιχεία της βασιλικής συλλογής ανήκουν επίσης ιδιωτικά στη βασίλισσα, όπως μια συλλογή γραμματοσύμων, την οποία είχε αρχίσει ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πέμπτος. Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε επίσης ένα γνωστό πάθος για τα άλογα και ο προσωπικός τάβλος της είχε αποφέρει στη διάρκεια των ετών περισσότερες από 7 εκατομμύρια στερλίνες, σύμφωνα με τον υπηκό ιστότοπο myracing.com. Τα περίφημα κοσμήματα του στέματος, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια λίρες, ανήκουν συμβολικά στη βασίλισσα, αλλά μεταβιβάζονται αυτομάτως στον επόμενο μονάρχη. Φορολογική παράδειση. Η περιουσία της βασίλισσας αμαυρώθηκε από το σκάνδαλο των Paradise Papers, μιας έρευνας για τις πρακτικές φοροαποφυγής σε μεγάλη κλίμακα εκ μέρους των ισχυρών και των διασημοτήτων,
Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις που έγιναν το 2017 από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, η Ελισάβετ διέθετε μέσω του Δουκάτου του Λάνκαστερ γύρω στις 10 εκατομμύρια στερλίνες σε ταμεία στα νησιά Καϊμάν και στις Βερμούδες, εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου που χαρακτηρίζονται φορολογική παράδειση. Όχι και τόσο πλούσια. Με 370 εκατομμύρια στερλίνες, η Ελισάβετ δεν βρισκόταν στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των μεγάλων περιουσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Rich Liston Times, στον οποίο κυριαρχούν οι αδελφοί Σρι και Γκόμπι Ντούτζα. Είναι επίσης αρκετά λιγότερο πλούσια από το βασιλιά της Ταϊλάνδης, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια, το Σουλτάνο του Μπρουνέι 20 δισεκατομμύρια ή το βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.